Να πούμε μια καλημέρα σε όλους, παιδιά. Σήμερα βρισκόμαστε στο Μαρούσι, στη Νέα Φιλοθέα για την ακρίβεια. Είμαστε πίσω από το Υγεία και το Μητέρα. Είμαστε σε ένα γιατρείο το οποίο έχουμε αναλάβει. Θα κάνουμε κάποιους τοίχους, όπως σας έδειξα πριν, είναι η τοίχη πίσω μου. Έτσι. Θα τα βάψουμε, θα αλλάξουμε, θα κάνουμε αλλαγή χρώματος. Σήμερα χρησιμοποιούμε Χροτέξ. Έτσι, αυτή την εταιρεία. Τα υλικά τα έχει προμηθευτεί ο πελάτης. Τους κωδικούς τους έχει διαλέξει ο πελάτης. Εμείς είμαστε εδώ απλά για να περάσουμε το χρώμα στο στίχο. Έτσι, να κάνουμε σωστή εφαρμογή του χρώματος. Εδώ είναι το χρώμα το οποίο το έχουμε. Αραιώσει με νερό όσο χρειάζεται. Έτσι. Εδώ έχουμε το πινέλο μας το καλό. Μεγάλη τρίχα. Έτσι, θα πάμε να αρχίσουμε τώρα τα κοψίματα πρώτα, αφού έχουμε μονώσει με χαρτοτενία και μετά θα δείτε και την εφαρμογή με το ρολό. Λοιπόν. Προσπαθούμε να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με το κόψιμο μας. Λοιπόν, μόλις κάναμε όλα τα κοψίματα, με ένα ρολάκι του καλοριφέρ, εδώ βλέπετε το μάστορα να περνάει, να πιάνει το κομμάτι πίσω από το καλοριφέρ, χωρίς να λερώνει το καλοριφέρ, μόνο τον τοίχο. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία, βλέπετε εδώ πέρα όλοι. Και αφού κάνουμε και αυτό, θα δείξουμε μετά λίγο πώς το περνάμε όλο με το ρολό.
Όπως βλέπετε, το πρώτο χέρι μόλις τελείωσε. Προχωράμε, τώρα αφήνουμε τους τοίχους να στεγνώσουν και μόλις είναι έτοιμοι θα περάσουμε για το δεύτερο. Εάν χρειαστεί τρίτο, θα περάσουμε και τρίτο. Αφού κάναμε τα κοψίματα, παιδιά, τώρα περνάμε το δεύτερο χέρι.